Νέα διαμάχη ξεσπά μεταξύ σωματείου εργαζομένων και διοίκηση Σπαγνή με αφορμή εσωτερικό έγγραφο τη τελευταία, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη επισκευή σε ζημιέ που προκύπτουν στον βιοιατρικό εξοπλισμό με υπαιτιότητα ή σκοπιμότητα των εργαζομένων θα καταλογίζεται στον υπαίτιο. Είναι απαράδεκτη η απόφαση, είναι επικίνδυνη. Έχει ευθύνες τεράστιες του Υπουργείου Υγείας, η ΔΥΠΕ και η διοίκηση που θεωρεί υπεύθυνους τους εργαζόμενους σε περίπτωση που χαλάσουν μηχανήματα. Καταλαβαίνει κανένας ότι από η εντατικοποίηση της δουλειάς, το πλήθος του κόσμου που έρχεται, η εκπαίδευση σαν πανεπιστημιακό νοσοκομείο χιλιάδων φοιτητών, μπορεί και να υπάρχει και αντανάκλαση σε κάποια βλάβη ενός μηχανήματος. Η επίμαχη απόφαση έχει ανάψει φωτιές στους κόλπους των εργαζομένων που κάνουν λόγο για μια παράδεκτη απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτό δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Όποια ζημιά προκύπτεται με επαιτειότητα του χρήστη θα χρεώνεται στο χρήστη. Αυτό δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία και ουσιαστικά είναι μια αυθαίρετη απόφαση. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει ζημιές με σκοπιμότητα, να προχωρήσει σε κυρώσεις και να πάει σε ΕΔΕ και ό,τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιου είδους έγγραφα. Για μια προσπάθεια διόγκωσης του θέματος από το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, έκανε λόγο ο διοικητής Γιάννης Σασόπουλος, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις γύρω από το ιστορικό έγγραφο του νοσοκομείου. Και σαφέστατα το Προεδρείο για μια άλλη φορά, και άλλη μια φορά, διωγγώνει κάποια θέματα τα οποία δεν υφίσταται. Δεν είπαμε εμείς να πληρώσει. Υπάρχουν συντηρήσεις, βλάβες, τα οποία αποζημιώνονται κανονικά. Ναι. Εδώ μιλάμε για κάποιες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από δικιά τους και μόνο επαιτειότητα ή και εντός εισαγωγικών σκοπιμότητα. Μετά από προκαταρτική έρευνα ή ΕΔΕ. Για μια προσπάθεια μετακύλησης ευθύνης της διοίκησης για τις λύσεις αναμονής και τις ζημιές στον εξοπλισμό στους ίδιους εργαζόμενους, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων, το οποίο ζητά την ανάκληση της επίμαχης απόφασης. Συν ότι αυτός ο εξοπλισμός θέλει συντήρηση και ανανέωση, που όλα αυτά τα χρόνια η διοίκηση επιχειρεί τα προβλήματα αυτά που σας ανέφερα να τα μεταφέρει στους εργαζόμενους, ότι είναι υπέτειοι για τυχόν καθυστερήσεις στα ραντεβού. Πλώς επιστρέφουμε την προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις για κάποια περιστατικά τα οποία καταγραφήκαν πρόσφατα. Είναι πολλές οι ζημιές στα μηχανήματα. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι πολλά, γιατί τα μηχανήματα φυσιολογικά χαλάνε. Αλλά κάποιοι, όπου μπορεί να, ότι εφόσον αποδειχθεί ότι προήρθε με δικιά τους υπαιτειότητα και δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η εταιρεία λέει ότι δεν είναι δικό μου, τότε θα ακολουθηθεί ίσως ο δρόμος αυτός. Οι εργαζόμενοι είναι σε μία ανασφάλεια, σου λέει μέσα στο φόρτο εργασίας μου, εάν μου χρεώσουν και το οτιδήποτε, τι πρόκειται να γίνει, και όλα αυτά φέρνουν μία βεβαιότητα στον εργαζόμενο.